Καταέναξη του Φιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Σιάννα. Η κρίση είχε πολλαπλέ παρενέργειε παγκοσμίω και ένα από τα θύματα τη ήταν και η πολυσυζητημένη πράσινη ανάπτυξη. Και αυτό τεκμηριώνεται και με νούμερα πλέον. Σιάννα, όπω φαίνεται, το 2012 ήταν η χρονιά που καταρρίφθηκαν τα οράματα για τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Και παρά το γεγονό ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από πολλά ακραία καταστροφικά φαινόμενα και δαπανηρά μάλιστα, mm -hmm. οι επενδύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μειώθηκαν δραστικά κυρίω στι χώρε του πλούσιου. Του αναπτυγμένου δηλαδή κόσμου, αντίθετα, οι αναπτυσσόμενε χώρε φαίνεται ότι παίρνουν προβάδισμα σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Το 2012 δεν ήταν μια καλή χρονιά για την πράσινη ενέργεια. Η οικονομική αστάθεια στι αναπτυγμένε οικονομίε, η δραματική μείωση των κρατικών επιδοτήσεων και το σπάσιμο τη αγορά από την Κίνα που διοχέτευσε μαζικά φθηνά φωτοβολταϊκά στη διεθνή αγορά είχαν ω αποτέλεσμα την πτώση κατά 11% στι επενδύσει σε καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια, όπω κατέγραψε το Bloomberg, με τι επενδύσει να προσεγγίζουν για το 2012 συνολικά μόλι τα 268 δισεκατομμύρια δολάρια. Στι Ηνωμένε Πολιτείε καταγράφεται πτώση επενδυτικού ενδιαφέροντο κατά 30%, στην Ισπανία κατά 68% και στην Ιταλία κατά 51%. Χώρε δηλαδή που παραδοσιακά αποτελούσαν κύριου παγκόσμιου παίκτε στι ανανεώσιμε. Συγκεκριμένα τα φωτοβολταϊκά συρρυκνώθηκαν κατά 9%, τα αιωλικά κατά 13%, ενώ η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων μειώθηκε κατά 27%. Αντίθετα, μικρή άνοδο κατέγραψαν τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, όπου οι επενδύσει αυξήθηκαν κατά 17% αλλά και τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα, τα αιωλικά υποχώρησαν πολύ περισσότερο από άλλε μορφέ καθαρή ενέργεια, καθώ πολλέ επενδύσει ακυρώθηκαν γιατί άλλαξε άρθιν το θεσμικό πλαίσιο. Το 2012 υποχώρησε η όλη σε σχέση με το 2011. Αυτό όμω θα αλλάξει. Προπόθεση γι' αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα και η επενδυτική ασφάλεια στη χώρα. Από το 2013-2014 αναμένουμε μια στροφή αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντο στην αιωλική ενέργεια. Το ίδιο συνέβη και με τα φωτοβολταϊκά σε κάπω μικρότερο βαθμό. Ενδεικτικό είναι όμω ότι δύο από τα πιο ελπιδοφόρα φωτοβολταϊκά έργα στην Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη απέτυχαν να βρουν επενδυτέ στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Οι επενδύσει είναι μειωμένε. Και αυτό οφείλεται στην πολύ κακή ε, οικονομική συγκαιρία. Παρ' όλα αυτά, με τα ευχάριστα νέα που αρχίζουν και έρχονται για την ανάκαμψη τη οικονομία, η αγορά δείχνει να ανταποκρίνεται, και είμαστε αισιόδοξοι τα έργα αυτά θα τα κατασκευάσουμε μέσα στο 2013. Αν όμω ο πρώην πλούσιο κόσμο αποσύρει το ενδιαφέρον του από τι ανανεώσιμε και αναδυόμενε αγορέ, φαίνεται ότι παίρνουν το προβάδισμα. Η Κίνα αύξησε κατά 20% τι επενδύσει τη σε αυτόν τον τομέα, που έφτασαν τα 67,7 δισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται πλέον αδιαφυσβήτητα στην πρώτη θέση, προσπερνώντα τι ΗΠΑ. Ενώ ακολουθούν αγορέ τη Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, τη Οκεανία, εκεί όπου κάθε χρόνο υλοποιείται τουλάχιστον μία επένδυση τη τάξη των 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Και πάμε τώρα στι δράσει mm. καθαρισμού και αναδάσωση που διοργανώνουμε αυτή την Κυριακή. Mm -hmm. Κυριακή, λοιπόν, είναι 20 Ιανουαρίου. Ο Σκάι, και σωματεία. Πηγαίνουν για αδεδροφήτευση στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή με έκταση 689 στριμμάτων. Είναι στην Πολύχνη, εκεί θα φυτέψουν κάπου χίλια νέα δέντρα, προκειμένου να μετατρέψουν το χώρο αυτό σε χώρο πρασίνου και αναψυχή. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και καθαρισμό σε μονοπάτια του χωριού Αμάδε, τη Χίου, σε συνεργασία με εθελοντικέ ομάδε και όλα αυτά θα γίνουν στου πρόποδου του βουνού Πελινέου. Οι εθελοντέ θα καθαρίσουν τα μονοπάτια από σκουπίδια και ξερά χόρτα, με Επίση, να αναδείξουν και να προστατεύσουν την περιοχή από ενδεχόμενε φυσικέ καταστροφέ. Τώρα να πούμε ότι η δράση αυτή θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί.